η επιλογή του θέματος για τον Ορφέα και τα Ορφικά έγινε για να παρουσιάσουμε τις ρίζες, τις βαθιές που έχουν οι Έλληνες στον τόπο της Μακεδονίας και της Θράκης. Μιλάμε για βάθους χρόνου, όχι αιώνων, χιλιετιών. Επειδή έκανα μία έρευνα πολλά χρόνια για να γραφεί αυτό το βιβλίο, το οποίο το έχει εκδώσει ο Βασιλάκης εδώ, εγώ δεν παίρνω ούτε ένα ευρώ από αυτό, απόψη, για να μην παραξηγηθούμε. Λοιπόν, θα πούμε λοιπόν για τον Ορφέα, για έναν Έλληνα, ο οποίος κατά την, όχι εκτίμηση τη δική μου, αλλά σύμφωνα με τα γραπτά κείμενα που έχουμε εντοπίσει, ότι πρέπει να έζησε γύρω στο 12.000 π.Χ. Ίσως μερικοί να σας πούνε ότι είναι το 1500-1600, να μας πούν όμως τις πηγές. Εμείς θα παρουσιάσουμε μερικές πηγές που τον τοποθετούν περίπου σε εκείνη την εποχή. Τα Ορφικά κείμενα είναι μία συλλογή την οποία έκαμε ένας Αθηναίος λόγιος, εξαιρετικό πρόσωπο, ο Ονομάκριτος, κατ' εντολή του Πισίστρατου. Ήταν ο ηγεμόν ή τύραννος, όπως θέλετε, μέσα του, των Αθηνών, 500 π.Χ. Ανέθεσε λοιπόν στον Ονομάκριτο και περισυνέληξε τα κείμενα που ήταν σκόρπια είτε σε πινακίδες, είτε σε προφορική παράδοση των κατοίκων για να τα συγκεντρώσουν. Ο ίδιος αυτός ο Ονομάκριτος είχε συγκεντρώσει προηγουμένως τα κείμενα του Ομήρου, τα έπι του Ομήρου. Αυτός ο ίδιος ο Ονομάκριτος με εντολή του Πισίστρατου. Πέθανε ο Πισίστρατος και ο γιος του, ο Ύπαρχος, ανέλαβε και το ανέθεσε να συνεχίσει την περισυλλογή των κειμένων των Ορφικών. Αυτά που δηλαδή τα ήξερε ο λαός από στόμα σε στόμα και κυρίως μια κατηγορία ανθρώπων που λεγόταν Ορφικοί, που γνώριζαν και κάποια απόρριτα γύρω από τα κείμενα αυτά. Και έτσι λοιπόν προέκυψε η συλλογή αυτή των κειμένων, η οποία υπόψη ήταν και άγνωστος μέχρι που ο διευθυντής της εγκυκλοπαιδείας του Ηλίου, ο Ιωάννης Πασάς, ο οποίος τα εξέδωσε για πρώτη φορά, τουλάχιστον στα νεότερα χρόνια. Κυκλοφορούσαν μόνο στο εξωτερικό και είχαν από πριν την τουρκοκρατία κυκλοφορήσει στη Γερμανία, Λειψία κλπ. Λοιπόν, τα κείμενα αυτά κυκλοφορούν τώρα και είναι εύκολο οποιοδήποτε να τα βρει. Στα κείμενα αυτά, τα κείμενα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα αργοναυτικά, τα οποία περιγράφουν μία εκστρατεία εντός εισαγωγικών, διότι πρόκειται για ένα πλοίο με 50 κοπηλάτες. Ήταν όλοι αυτοί οι κοπηλάτες βασιλείς, πρίγκιπες και δηλαδή πρόσωπα εξέχοντα, εάριστοι των Ελλήνων, όπως λένε. Είναι λοιπόν τα αργοναυτικά, τα οποία πήγαν στον Εύξεινο Πόντο, ξεκίνησαν από τον Παγασιτικό κόλπο με επικεφαλή τον Ιάσονα και πήγαν για κάποια εξερευνητική καταδρομή. Είναι η ύμνη, είναι διάφορες
επικλήσεις και παρακλήσεις του Ορφέως που λεγόταν στα χρόνια του προς τους θεούς για να δίνουν υγεία, ευτυχία κλπ. Η ύμνη αυτή είναι 88 και είναι και τα λυθικά. Τα λυθικά είναι κείμενα που περιέχουν συνταγές ιατρικές. Δηλαδή σαν ένα ιατρικό βιβλίο χρησιμοποιούσαν τους λύθους, ξύναν δηλαδή διάφορες πέτρες και χρησιμοποιούσαν για θεραπευτικούς σκοπούς. Είναι τα λυθικά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάσπαρτα διάφορα αποσπάσματα σε πολλούς άλλους συγγραφείς. Λοιπόν, αυτά είναι τα κυριότερα. Έχουν γραφεί τα κείμενα αυτά στη γλώσσα του 6ου ή 7ου αιώνα π.Χ., εκεί περίπου, και δεν είναι όμως τα πρώτα, προέρχονται από μεταγραφές που έγιναν, διότι τα πρώτα εγγράφησαν πολύ πιο παλιά και υπάρχει ο Διόγραφος ο Σικελιώτης, ο οποίος λέει ότι αυτά τα γράμματα, τα πελασγικά, χρησιμοποίησε και ο Ορφέας. Τα πελασγικά γράμματα πρέπει να είναι η γραφική Α, η γραφική Β, ίσως και πιο παλιότερα η εικονογραφική γραφή, η σφινοειδής γραφή, προϋπήρξαν δηλαδή προαλφαβητικές γραφές. Σε αυτές τις γραφές, σε κάποια από αυτές, γράφτηκαν τα ορφικά κείμενα. Και περί τον 7ο αιώνα, 8ο αιώνα, όταν ανακαλύφθηκε πλέον το αλφάβητο, έγινε η μεταγραφή στο αλφάβητο. Ευρετής των γραμμάτων φαίνεται ότι είναι ο Ορφέας. Αυτό το γράφει ένας αρχαίος, ο λεγόμενος Αλκιδάμας, τον 4ο αιώνα π.Χ., ο οποίος λέει ότι στο μνήμα του Ορφέως που υπήρχε στην πατρίδα του τα Λίβυθρα, θα πούμε που είναι αυτά και ποιοι το αναφέρουν, στο μνήμα του υπήρχαν δύο επιγράμματα, μεταξύ των άλλων έγραφαν ότι είναι και ο ευρετής των γραμμάτων, ο ίδιος ο Ορφέας. Η γλώσσα είπαμε ότι είναι η δωρική διάλεκτος και αυτό το αναφέρει επίσης ένας άλλος αρχαίος, ο Ιάμβλικος. Και λέει εδώ και χρήστε τη δωρική διαλέκτο και τον Ορφέα. Χρησιμοποιούσε την ορφική διάλεκτο και ο Ορφέας. Τη δωρική διάλεκτο, sorry. Δεδομένου ότι κάτω των Ηρόδοτων, την εποχή του και πιο πριν, υπό την Όσα και τον Όλυμπον, κατοικούντες Έλληνες ήταν δωρικών φύλων. Και είναι αυτονόητο ότι ομιλούσε και αυτός τη δωρική γλώσσα. Πατρίδα του Ορφέως, σύμφωνα με τον τελευταίο, στους τελευταίους στίχους των αργοναυτικών, λέει ότι μετά από το τέλος του ταξιδίου της αργοναυτικής εκστρατείας που επικράτησε να λέγεται, όταν επέστρεψε λέει στην Πιερία, εις τα Λίβυθρα, εις τον τόπον όπου είναι η πατρική μου γη. Άρα γύρισε στα Λίβυθρα. Πού είναι τα Λίβυθρα? Είναι υπό την Πιερία, λέει. Πιερία ήταν όλη αυτή η περιοχή και είναι ακόμα. Και ένας άλλος αρχαίος, ο Νικόφρον, λέει ότι τα Λίβυθρα βρίσκονται υπεράνω της Πυμπλίας. Πυμπλία ήταν μια πόλη την οποία ο γεωγράφος Στράβων λέει ότι κοίται μεταξύ Λιβύθρων και του Δίου, του σημερινού Δίου.
Δηλαδή, τα λίβιδρα τελικώς έχουν εντοπιστεί και σύμφωνα με άλλον συγγραφέα που λέει ότι βρίσκονται τα λίβιδρα εκεί όπου ο Όλυμπος κάμπτεται προς τη θάλασσα. Πραγματικά εκεί στον τόπο της Σκοτίνας σήμερα, η Σκοτίνα λίγο πιο πέρα από το Ερυθρόλευκο, εκεί ακριβώς ο Όλυμπος κάνει γωνία ακριβώς και το βουνό πηγαίνει προς τη θάλασσα. Ακριβώς μέσα εκεί είναι τα λίβιδρα. Οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει κάποια υπολείμματα, ερείπια από την πόλη προφανώς των λιβύθρων και είχαμε επισκεφθεί με τον Μακαρίτη, τον Βρίτσο, την περιοχή αυτή και είδαμε και τα ερείπια αυτά που υπάρχουν εκεί στα λίβιθρα. Η λέξη λίβιθρα, να πούμε ότι σημαίνει τόπον όπου συμβάλλουν διάφοροι χήμαροι. Όλοι εκεί πέρα κατέρχονται χήμαροι από τον Όλυμπο και συναντιόνται σε εκείνο το σημείο και ακριβώς αυτό δηλώνει η λέξη λίβιθρων, συμβουλή χημάρων. Και το ρήμα λίβο θα πει λίβων δάκρυα, λέει, στάζουν δάκρυα, νερό δηλαδή, τα νερά από το, από το ρήμα αυτό. Τα λίβιθρα λοιπόν κατεστράφησαν τελικά, κατεστράφησαν σύμφωνα με τον περιηγητή Παυσανίαν, έναν αρχαιόν περιηγητή, τον Παυσανία, από, από τα νερά του Ολύμπου που κατέβαιναν ορμητικά, παρέσυραν και τους ανθρώπους και τα σπίτια τους, αλλά και το μνημείο του Ορφέως που ήταν εκεί, το οποίο αναφέρουν ορισμένοι αρχαίοι, που είχε και τα επιγράμματα απάνω, το μνημείο του, τάφου του Ορφέως. Η αργοναυτική εκστρατεία, είπαμε, ήταν μία καταδρομική επιχείρηση ενός πλοίου το οποίο, στο οποίο επέβαιναν, επιβιβάστηκαν κληθέντες από τον Ιάσονα, των Φερών, του πλοίου εκεί και ήταν όλοι ανεγνωρισμένοι και διφημισμένοι άνδρες της εποχής, όπως λέγεται, βασιλείς και πρίγκιπες, τέτοια άτομα και σαν πάνω στο πλοίο τον πρώτον τον οποίο κάλεσε ο Ιάσον ήταν και ο Ορφέας, ο οποίος λέει ότι ήρθε και με βρήκε στο σπήλιο του πατρός μου, απάνω εδώ ο πατέρας του, ο Ιαγρός, ο πατέρας του Ορφέως είχε κτήματα εκεί, είχε και πρόβατα και γελάδια, δηλαδή ήταν γεωργοκτηνοτρόφος, αλλά και βασιλεύς της Θράκης, από τον Ποινιόν, όπως λέει ο Στράβων, μέχρι τον Εύξηνο Πόντο και τον Ίστρο βορείως, τον Δούναβη, όλη η περιοχή λεγόταν Θράκη και ήταν υπό την εξουσία του Ιάγρου. Ο Ιάγρος με όμικρο γιώτα το Ι, είναι και αυτή η σύνθετη λέξη, το αγρός και το Ι με όμικρο γιώτα που είναι τα πρόβατα, δηλαδή γεωργοκτηνοτρόφος κατά κάποιον τρόπο. Και τότε από ό,τι βλέπουμε και η βασιλής δεν ήταν να πληρώνονται από τους φόρους, είχαν δική τους περιουσία.